20 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου μας. Θα ήθελα να πω ότι το περιορισμένο του χρόνου, αλλά και η οικονομική δυσπραγία, ήταν ανασταλτικοί παράγοντες για να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβώς το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Όμως γίνεται μια γενναία προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο και να μπορέσουμε να βάλουμε μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ενταλμένο Σύμβουλο για θέματα πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Δαβίλα, τους συνεργάτες του, καθώς και όλους τους θελοντές, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων, τους μικρούς μαθητές, αλλά και όλους όσοι θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για τον αγώνα που έκανε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουμε τον κόσμο και θα μπορέσουμε να του δώσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων, το πνεύμα αγάπης, αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αφού πρωτίστως σας καλωσορίσω για την εδώ παρουσία σας, συνεχίζοντας, θέλω επιρρώνοντας τα προελεκθέντα από τον κύριο Δήμαρχο, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω το εξής, ότι λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που ο κύριος Δήμαρχος προηγούμενα έβαλε στην περιοχή των δυσκολιών, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα πυκνό που αρχίζει από τις 8 του αυτού μήνα και τελειώνει στις 31. Με δράσεις μετά τις 15 καθημερινές. Και κυρίως έχουμε συμπεριλάβει με μεγάλη δυνατότητα έτσι, παρέμβασης στην όλη αυτή τη διαδικασία των εορτών τα παιδιά, θέλοντας να τους δώσουμε μια δυνατότητα να αποκτήσουν μια βιωματική σχέση με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο στολίδια και φως, έχει και μια πνευματική υπόσταση και αυτή την υπόσταση την πνευματική θέλουμε να τη δώσουμε στα παιδιά μας. Άλλωστε, ο φωτισμός που όλοι κάνουμε τα Χριστούγεννα έχει μια πνευματική προσέγγιση που σημαίνει το φως που υπάρχει μέσα μας και ο Χριστός ήρθε και έφερε σε εμάς. Εγώ είμαι το φως και η αλήθεια, είπε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εντάχει έτσι συνοπτικά να σας πω μερικά από το πρόγραμμά μας, ειδικά το άναμα των δέντρων. Στις 6 ώρα, στις 8, γίνεται η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην τοπική κοινότητα Πεταλιδίου με συμμετοχή του Συλλόγου Γυναικών. Στις 20 της ίδιας μέρας ώρα γίνεται εκδήλωση στο Κατσουλίδιο με μουσική, με φαγκότο και πιάνο. Στις 14 του Δεκεμβρίου, από ώρα 16 έως 21, γίνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία, την κεντρική πλατεία της Μεσίνης, με πάρα πολλές δράσεις μουσικές και εκδηλώσεις γενικότερα, οι οποίες πραγματικά θα είναι έκπληξη ευχάριστη για όσους παρακολουθήσουν. Γι' αυτό καλούμε και εσάς όλους να είστε εκεί. Την Κυριακή στις 15 γίνεται η φωταγώγηση σε ώρα 19-7 δηλαδή, στην τοπική κοινότητα Βαλίρας. Και εκεί συμμετέχει ο Σύλλογος Γυναικών και όλοι μαζί θα είμαστε εκεί για να συνεορτάσουμε και αυτήν την ημέρα και την εκδήλωση. Ταυτόχρονα έχει άλλες, όπως είπα προηγούμενα, μέχρι τις, για μην τη διαβάζω όλες, σας κουράζω, έχει μέχρι τις 31, κάθε μέρα έχει δράσεις και κυρίως με παιδιά και από τα παιδικούς σταθμούς και όλα τα υπόλοιπα. Όλα εννοώ των δημοτικών σχολείων. Όμως θέλω να διαβάσω αυτό λιγάκι και να ακουστεί ότι στις 22 Κυριακή Δεκεμβρίου από ώρα 11 έως 13 υπάρχει ένα δρόμενο που είναι, το κάνουν τα παιδιά μας, που είναι τα μικρά παιδιά, κάνε μια ευχή. Είναι δηλαδή να δώσουμε ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι όλοι μας και κυρίως τα παιδιά μας να δίνουμε σημείο αναφοράς την καλοσύνη, την ευγένεια ψυχής προς όλους τους ανθρώπους μας. Έλα γαλινεύει και το ψυχοσυναίσθημά μας. Το λέω λίγο ποιητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ έτσι το προσεγγίζω. Όλα αυτά λοιπόν, όπως σας είπα, προηγούμενα τελειώνουν στις 31. Σε περίπτωση δε που οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέψουν, οι εκδηλώσεις ενδέχεται λόγω καιρών και συνθήκων να πραγματοποιηθούν σε άλλη ημερομηνία. Αυτό βέβαια θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες. Και τελικά ευελπιστούμε ότι με την βοήθεια της άλλων θεναρχής που εγώ συνήθως επικαλούμε, να λάβουν χώρα όλα, κατά τρόπο εκδηλώσεις εννοώ, θετικό και να απολαύσουν όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.